Υπάρχει μια αίτηση από 29 παραγωγούς και εμπόρους. Λέει και ώρα. Είναι δύο τα θέματα και είναι και βασικά. Υπάρχει μια αίτηση στις δύο, διότι υπάρχει κάποιος πρόσωπος στην αρχή εδώ. Μπορείτε να καθίσετε λίγο, κύριε πρόεδρε. Είστε με το πρόσωπο, κύριε Παρέλη. Ακούστε λίγο. Κύριε Πρόεδρε, το αναφέρω. Τα χρόνια του ίδιου. Δύο δεκάτια είχαν το τετίνο έτσι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πόσο έγινε να σειρά. Σωστά λοιπόν, δεν καλούνται καμία απάντηση. Δεν δόθηκε. Σας έδωσε απάντηση, κύριε Λαγκάκη, έστω προχωρήκε. Αυτό είναι το έγκριτο. Ως προς λειτουργία. Ένα. Από εκεί και πέρα. Πώς. Γιατί βεβαίως, ο γιατί. Δεν είπε ότι στυπέδες απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, για λίγο. Για πάνω. Όχι, εγώ την έλεγχα. Δεν θα σκέφτεται το πάτο λόγο και να κάνουμε την ερώτηση που μου κάνει το πάτο.
Τι να κάνω. Από ποια παράταξη δεν πήρε και εδώ. Δεν ξέρω, από την άλλη. Ah,
κίνηση η οποία και να αφαιρεί μερικά πανοπρίκια και να ξεντυπωθούν και μερικοί λογαριασμοί. Γιατί χρειάζεται και χρήματα μέσα από δουλειά. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να κάνετε διαγωνισμούς. Ναι, να κάνετε διαγωνισμούς. Να κάνετε διαγωνισμούς. Να κάνετε διαγωνισμούς, δεν ξέρω σε πόσες δόσεις, που κρουστάει ο καθένας, στον άλλο που δεν κρουστάει ο καθένας, να αφαιρεθεί ό,τι αφαιρείται τέλος πάντων. Ναι, αυτό δεκτό είναι, αλλά είναι πολύ ισχυμένο ακόμα. Από το 14 μέχρι το 17, όσο κηρύθηκε να κάνεις, είναι πράγματα. Είναι από 500 ευρώ μέχρι 1.200. Ναι, αλλά είναι 200 τώρα που είναι. Ναι, είναι. Δεν είναι βεβαιωμένο. 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 Δεν είναι με την Επιτροπή των 2 συνένα, να αποκτούν την οικονομική επιτροπή
όσο ήταν όμως με εισήγησης προοδικές, για να τελειώσουμε. Προσέξτε όμως, γιατί εσείς το προστάμε στους ιός, κύριε Σωρά. Γιατί τα υπόλοιπα γίνανε αυτή, δεν πήγε κανένας με δόλο να πει ότι εγώ προσθέτω χρήματα για να πληρώσετε, γίνανε κάποια λάθη. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε, να τελειώνουμε τις παραγωγούμενες θέματα και τα υπόλοιπα δικά μας θέματα. Πιθανότατα δεν έχετε διαβάσει την αίτηση και ξέρω ότι κανένα του Μάρκου δεν το πρόλαβε. Αλλά ο γνωρικός σύμβολος δεν έχει εισήγηση. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Συνάδος, δεν διάβασε εδώ τη γράφη μέσα, τα οποία εγώ θα παρακαλέσω τους υπογράφοντες της 29 να κάνουν ανάκτηση. Γιατί αν δεν κάνουν ανάκτηση, κύριε Νομικέ, να κάνετε αυτό που είπατε προηγούμενα. Προσέξτε το εδώ. Είναι δυνατόν σε αυτές τις αιτήσεις να αναγράφονται λέξεις και παράγραφοι όπως αυθαίρετες καταλογισμοί, αυθαίρετες καταλογισμοί. Ξέρετε τι σημαίνει αυθαιρεσία δημοσίου υπαλλήλου. Παράγραφος καθήκοντος. Περσαμενόνες του προφανώ. Καμία απάντηση λάβανε πέρα του μηνός. Αν παράγραφος καθήκοντος. Το οποίο θα το πει. Αλλά αυτά είναι πολύ απλά μπροστά στα πιο κοντά. Αναφέρουν τον κύριο Γόνη ως παράνομο μέλος της Επιτροπής για ύσταξη θεμάτων. Άμα θέλει ο κύριο Γόνη να σου πει το τι έκανε ο κύριο Γόνη. Χαμαλωδουλειά, αγκαρία για να λύσει πρόβλημα με καλή πρόθεση. Τότε δεν είπε τον πρόεδρο για παράνομη ύσταξη. Τι άλλο λέει, ότι οι υπάλληλοι του Δήμου ανανεώναν τις άδειες ένα εξάδελο και ενώ στο 2014 με απόφαση βήμας έπρεπε να πληρώνουν την παραγωγή, ανανεώναν όλες τις άδειες. Έτσι 6 εξάμεινα χωρίς να σπάσει τα προβλήματα. 18 παραβάσει τα δικό μου από όλου του υπαλλήλου. Ποιο το φιλελέ, ουδέν σχόλιο. Πρέπει να του δικάσουμε. Θέλετε να ψήσουμε. Όχι, δεν θέλετε την ουδική αρχή. Αν λοιπόν δεν ανακριθούν αυτά, κύριε Καθετών, είναι γύρω αυτά που είπα. Ότι έκανα από μέσα. Να ρωτήσω κάτι. Έλα από τι όμω. Από αρνηγιότα αυτό που σχολείτε. Γιατί κάποτε πρέπει να μιλάμε. Με αρνηγιότα. Να συνεχίσω. Προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση να ανακτηθεί η εφορία 4, το προτείναμε.
Πέντε, να αποφασιστεί η αποστολή στη ΔΟΗ, το προτείνουμε. Αυτά δεν στάνε. Αυτά προτείνουμε λοιπόν εμείς με ταυτόχρονα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνετε με απόφαση Δάκο για να ανοίξει το θέμα. Και τελειώνω. Και ταυτόχρονα όμως κύριε Μαργαρίτη, εφόσον η πρώτη στροπιά κάνουμε, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί, γίνει αποδεκτή από όλους, δεν ξέρω αν θα γίνει, προσωπικώς, σας ζητάμε ανάπτυξη αυτής της αίθησης με τα αναγκόμενα, γιατί είναι κρίμα να την πληρώσουν κάποιοι που θέλει, αλλά και κάποιοι που δεν θέλει. Και προκειμένου να πάει εδώ μέσα, αφού που ξέρω έξω. Προσωπικό γιατί ξέρω, δεν κάνω κομμικό, αλλά αυτό είναι έγινε από καταρχήν πρωτόκολλο και όταν αυτά λοιπόν τα πράγματα θα πάει κάτω, θα αρχίσουμε τις διώξεις για πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε, γιατί έγινε λέω εγώ με καλή πρόκληση και με κακή. Τώρα να πάρετε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω να συμπληρώσετε, να παίρνετε. Δεν έχω κάποιο άλλο. Δεν άκουσα γιατί είχα μια. Έχει τριπλάκι το θέμα. Γιατί θέλει λίγο καταρχήν θα πρέπει σε σχέση με την οικονομική υπηρεσία να κάνουμε μια κουβέντα. Γι' αυτό. Κάπου έτσι ξεφεύγουμε σε πολλές παραμέτρους. Υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία απάντησες. Εγώ λέω σε αυτή τη φάση να δούμε να ανακαλέσουμε αυτό το σκέλος των δεσμεύσεων και να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα που βάλω. Βάλω και εσείς που βάλω και ο κ. Μαργαρίτης. Δεν μπορεί κανένα δημοτικό συμβούλιο δημοτική να ανακαλέσει κάποιος. Εντάξει, ναι, όταν υπάρχουν θέματα. Με ποια απόφαση μου έχει συμβούλιο. Θα ανακαλέσει. Πώς θα την κάνει. Εφόσον αυτά τα οποία έχει βεβαιώσει, τα έχει βεβαιώσει παράνομη την οποία. Αν τα έχει βεβαιώσει παράνομη την οποία, γι' αυτό το λόγο. Να πάρουμε την παράνομη απόφαση. Δεν θα πάρουμε παράνομη. Αφού η παράνομη. Είναι παράνομη την κακό στην ίδια η πολιτική υπηρεσία. Αν τα έχει βεβαιώσει από τόσο μέρα κάτι ή την απόφαση του συμβουλίου ότι τα έχει βεβαιώσει παράνομη την οποία. Αυτό από μόνο είναι λόγο να πάει πίσω από το. Για να μην ακριβώνουμε, στο διατάφτα τα οποία ζητάνε η παραγωγή στη πολιτική, κύριε Δήμαρχε. Στα διατάφτα τα οποία συμφωνούμε σε όλα. Μπράβο. Πρέπει όμω αυτά, κάθε έρευση που θέλει να εξετάσουμε. Ακούστε. Λέω εγώ, αλλά πρέπει να προηγείται κιόλα. Εγώ θα ζητά προηγείστε. Συμφωνείτε στο διατάφτα. Εμεί συμφωνούμε, δεν ξέρω τι μπορεί να σώ, τα υπόλοιπα λύστε τα εσεί κατά τρόπο που νομίζετε το δυνατότερο. Δεν ξέρω πού είναι, αυτό είναι δικό μας όμως και έχουμε εμείς πρόβλημα γιατί δεν έχουν στάνει τίποτα για να εγώ ήθελα να πει στον Γόνης, ο κύριος Γόνης, να κάνει μια ενημέρωση κι αυτός, να ακούσει το σώμα για το κύριο Γόνης. Να κάνει μια ενημέρωση κάτι τέτοιο να πει εδώ. Εντάξει. Όχι εγώ. Πρώτα απ' όλα, κύριε Τζεβέκα, για ποια επιτροπή είπατε ότι εγώ ήταν ο κύριος Πίτος και εγώ. Για ποια επιτροπή μιλάτε. Στον Δήμο Καρκόμης έχει συσταθεί την μιλήση του Τροπή, η οποία είχε αντικοινωνήσει τον έλεγχο της λαϊκής αγοράς στην αφορμή του νόμου 14, όσο και την απόφαση 190 του 14 που θέλετε σήμερα. Και από τούτο, 14-15, από τον αντιδήμο του κ. Πίτο και τους υπαλλήλους Χατζή Βόγια. 16, Πίτος, Γόνης, Βόγιας. 17, Ξενοπόδες Σκάβος, Γόνης, Βόγιας. Αυτά είναι. Για το 2017. Εσύ. Όχι, δεν είναι η θεατρολογία, έχετε τα ωραία.
προχθέστα. Δηλαδή προχθές ξεσήκωσε όλο το μια ταβέρνα, να μην την ονομάζω τώρα στη Μακρακούμη. Για το νερό, αλληλεία ακόμα. Λοιπόν,
Στα πλέον, αφού όμως είδαμε και με τον κύριο Σεράφ που θέλει πραγματικά να βάλει μια διαφορετική λειτουργία στη λαϊκή και να συνεχίσει το άλλο του κύριου Πίτρου, με ενέργειες που έγινε και ο κύριος Πιλιασής και ο κύριος Δήμαρχος, έγινε το κλίμα στα ΕΠΑΛ με τη λογική πια. Τα παιδιά που είναι πρακτική μόνιμο πλέον, θα βγαίνουν κάθε μέρα, κάθε λαϊκή και στη Μαρκακόνη και στη Σεφιάδα, από εδώ και πέρα τουλάχιστον να έχουμε μόνιμο περισσολόγιο. Όλοι όσοι είναι μέσα να είναι νόμιμοι, να αναπληρώνουν κανονικά, από εκεί πέρα θα δει μια σειρά. Αυτό βέβαια έγινε μετά τις κρίσεις του παρόμου. Πραγματικά υπήρχε ένα πρόβλημα κυρίως με τους παράγοντες. Τώρα, αυτό που είπαμε στην προηγούμενη ενημέρωση, και μάλλον με τη φασαρία δεν έγινε αντιληπτό, είναι το εξής. Ότι αφού του στείλαμε τα πρώτα ειδοποιητήρια, που ήταν μέσα με δόσεις, δηλαδή στην ουσία ήταν 10 ευρώ το μήνα για τον καθένα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η χρέωση του μήνα είναι 16 ευρώ. Για τους παράγοντες, είναι κάποιο ιδιαίτερο ποσό. Βέβαια στις μέρες που ζούμε είναι ένα ποσό, αλλά προφανώς μαζεύεται. Όταν σου λέω το αρχικό πατή ήταν με δόσεις. Και είναι τη δικαίωμα ένστασης. Δυστυχώς έγινε τον Φεβρουάριο του 2017. Και τους δώσαμε περίπου 6 μήνες περιθώριο. Δυστυχώς, τώρα από κακή ενημέρωση που δεν ενδιαφέρθηκε η παραγωγή, δεν ήρθε σχεδόν κανένας στην υπηρεσία, είτε να πληρώσει μια δόση, να είναι για 7-8 ευρώ, για να ισχύει η ρύθμιση, ή να εξοικείσει το ζώο. Λοιπόν, υποχρεωτικά, ξέρετε την νομοθεσία, ο κ. Σερούδας προέβη, το επόμενο βήμα ήταν να προέβη τα βιβλιομένα, από να προβεί αυτεπάγγελμα χωρίς απόψη οικονομικής υποπιστέρια κλπ. Και το κάνει μόνος του, έτσι, να προβεί σε διαδικασία δέσμευσης. Παρά όλα αυτά, αφού έγινε το ρόλο, συνειδητοποίησε να πάει και εγώ προς σε κάποια άτυπα, βεβαίως, που είχα κουπαρτεί, που είναι την αλήθεια. Πάλι σε όλους τα ρόλους ενημερώσαμε και όποιος πραγματικά έκανε ένσταση και διαφορούσε με τις μέρες για τη χρέωση, μέσω του κ. Χαμπίνου και του κ. Τσαρούχα διορθώθηκαν όλα τα ποσά. Δεν είναι τυχαίο που ήταν και προχθές, ο κ. Σεράφος είναι έκτακτα, κάναμε έκτακτη νέα επιτροπή για να δικαιώσει κάποιο παραγωγό που είχε γίνει λάθος. Και αυτό που θα στο προηγούμενο συμβούλιο είναι ότι όποιος παραγωγός διαφωνεί με τη χρέωση που έχει έρθει, να έρθει άδειο να κάνει ένσταση και εμείς τον δικαιώσουμε εφόσον φυσικά προκύπτει ότι έχει δίκιο. Και είναι λάθος χρέος. Δεν υπάρχει ούτε μία ένσταση στον Δήμο παραπάνω που δεν έχει εξεταστεί και δεν έχει και ο δίκαιος που έχει εξεταστεί μόνο. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αφού θέλω να μιλήσω που κάνω, το μεγαλοποιώ. Αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζεβρέκα, στο ξεκίνημα του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε μια παρατήρηση για κάποιους υπαλλήλους που πήγαν μπαλάκια έναν πολίτη από τον κύριο Διαμαντή. Λίγο πριν, και ενώ έχει προηγηθεί δύο χρόνια πριν έλεγχο του ΣΟΕ, με εμπλοκή υπαλλήλων, γίνεται καταγγελία του κύριου Τζεβερέκα ότι υπάρχουν ευθύνες και έτσι είναι, ότι παραβιάζουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανένας νόμος δεν υποχρεώνει τον υπάλληλο να παραβεί την νομιμότητα. Μόνο στην ελληνική αστυνομία και αυτά που αναγκαίνουν να τα θυμάσαι προς συνδικαλισμού δεν μας δίνει το δικαίωμα να εξετάσουμε τον νόμο των διαταγών. Αυτά τελειώσαμε. Επέχουν ευθύνες και οι υπάλληλοι πρέπει να στηρίζουν με την εμπειρία και τη γνώση του και δεύτερο σαρέα τη πολιτεία να κάνουν ένα έργο για 32-35 χρόνια και να στηρίζουν όλους τους αυτοδιοικητικούς για να μην παρεμβαίνουν μαζί με τον νομικό, να μην παρεμβαίνουν τα καθήκοντά τους και παρανομούν και επιπλέον να υλοποιούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο να το εκμεσιώνεται. Όλα τα άλλα εγώ εδώ τα πλέον του Περισσού και θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή είναι ακόμα σε εξέλιξη τα θέματα του ΖΟΕ, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, να τα λύνετε εκτός της κάρτας στην ελληνική της όλη την προσοχή, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να παρανομούν. Ούτε και να ευνοήσουν τον εαυτό τους, ούτε να ευνοήσουν τρίτους. Εντάξει, για να μην καλούμαστε εμείς σε αυτό το δική σας σώμα να απολογούμαστε στους πολίτες για την κακή λειτουργία των οργάνων του Δήμου. Όχι του Δήμου, όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε και να αναπτύξουμε τη διαδικασία. Να καλέσουμε όσοι διαφωνούν να έχουν κάνει την αίτηση και αν κάποιες αιτήσεις δεν δικαιωθούν, δηλαδή δεν μπορεί σαν υπηρεσία να μην πει έτσι δικαιώσει, να τις φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουν την απόφαση να τις βοηθήσουν. Ναι, κύριε Ραδιώτα, και τον Ιούλιο είχαν 8 αιτήματα, εξετάστηκαν.
και τον Οκτώβριο, άλλα 8. Τώρα, αυτοί εδώ πέρα, κάποιοι από αυτούς, είναι και εδώ μέσα. Δηλαδή, πάνω σε έχουν πέφτει καραμμένες στις προστατήρες. Δηλαδή, έχει εξεταστεί. Εντάξει, αυτό πρέπει να πω. Όχι, έχει εξεταστεί, έχει και ότι. Λοιπόν, όσοι έχουν φέρει αιτήματα, αναλόγως. Κατά περίπτωση, ανάλογα ό,τι μπορεί να αποδειχθεί. Ναι, αυτή είναι η πρώτη από
40 μέρες. Λοιπόν, πόσες φορές αυτό που πήγαινε. Γιατί το φέρατε. Προφορικός. Γιατί το φέρατε. Αφού θα φέρατε το φέρατε αυτό, έτσι. Τι θέλω, γιατί απάντησε. Λοιπόν, γιατί όταν πας πέρα στο συνδρομητή υπηρεσία, σου λέει να ξέρω εγώ τώρα πια, αν είναι το μυρολόγιο, δεν ήταν γιορτή την πέφτη αυτή, ήταν πριν δύο χρόνια. Αν λοιπόν η υπηρεσία είχε τη λύση, κακό συζητάμε σήμερα εδώ. Έπρεπε να του καλέσει γράφο και να του πει ότι κύριοι, θα έρθει ο καθένα με τα ζήτα σα, με τα ίσα σα, δεν ξέρω με τι, τι στοιχεία ήθελε, για να τεκμηριώσει την αυτή και να προχωρήσει τι πράξει. Αυτό δεν έγινε από την υπηρεσία. Το ισχύει τώρα η υπηρεσία και θέλουμε να το επιτύσουμε. Το δεύτερο είναι η πρόταση που είπε ο κ. Ζουλάκη, η οποία είναι απόλυτο σωστή για ένα θέμα εδώ. Πρέπει να συζητηθεί, πρέπει να πάμε μια απόφαση προ αυτή την κατεύθυνση. Το οποίο βέβαια ουσιαστικά και η πρόταση του κ. Ζουλάκη θα καταλήξει σε αυτό που λέει ο κ. Μάκη, δηλαδή θα του καλέσουμε μετά. Το τρίτο που ακούστηκε εδώ και όμω είναι περίεργο και δεν θέλω να το επιτύσω, όπω και από την κ. Βίτρο και την κ. Νομικό Σύμβουλο. Ο κ. Νομικό Σύμβουλο ρώτησε εμά αν υπάρχει εργούσα από άγνοια. Το αντίθετο της άγνοιας είναι από δόλο. Έτσι κύριε Σύμβουλε. Η βαριά αμέλεια. Η βαριά αμέλεια είναι ενδεχόμενος δόλος. Αφού πρέπει να το πάμε σε νομική άποψη για να το συζητήσουμε. Και είπε και ο κύριος Μπίκος ότι δεν ξέρουμε σε ποια επιτροπή και αυτά τα θέματα μπορούσαμε να τα λύσουμε. Και είπε. Και έχουμε φτάσει. Συγγνώμη. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Πού βάζει τη λόγια αυτή την ώρα. Τι είπατε κύριε Πίτο, γιατί διαφωνήσατε στην πρώτη. Εγώ γιατί διαφωνήσατε. Ναι. Διαδικαστικό το θέμα. Ναι. Διαδικαστικό. Η εισήγηση να γίνει από τον κύριο Δήμαρχο και με τη συμβολή του Συμβούλου του Δήμου. Να μας αναλύσει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου και είδες πώς και ωραία λύθηκε το θέμα. Πήγε πολύ ωραία, λύθηκε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Δεν θα καταλήγαμε ποτέ σε τέτοιο αποτέλεσμα, εάν δεν έκανα παρέμβαση. Εγώ αυτό λέω. Την παρέμβαση αυτή έπρεπε να την έχετε κάνει πριν έρθει το θέμα εδώ. Αυτό. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν εδώ. Λοιπόν, τώρα καλώ για να καταλήξουμε. Εξαιρώ την κύριο Βίση. Το θέμα που έδωσε ο κύριο Σύμβουλο. Είναι πολύ απλό. Ο Δήμαρχο έχει εργαλεία για να στήσει κίνηση. Όχι να κατηγορεί του υπάλληλου για να αποφύγει τι ευθύνε. Εάν πράγματι υπάρχουν. Μισό λεπτό να τελειώσω. Εάν πράγματι υπάρχουν ευθύνες των υπαλλήλων, να διατάξετε. Γιατί εδώ γίνεται το οξύμορο σήμα. Η αιρετή κάθε φορά να λέμε οι υπηρεσίες και έτσι και αλλιώς καλλιωτικά της συμπολίτευσης, η αιρετή της αντιπολίτευσης να αποθεώνουμε τους υπαλλήλους και να ζητάμε την υπηρεσία και τελικά να μην γίνεται τίποτα. Επί του θέματος λοιπόν, εγώ προτείνω να πάρω απόφαση στο θέμα του κ. Τζεμπελέκα, η οποία θα ελοπιστεί σήμερα με την πρόταση του κ. Γκόλε. Κύριε Διαμαντή, δεν είναι τεραφής η εισήγηση. Κύριε Διαμαντή, το αν θα πω άλλα να γραφτούν στα παγκόσμια. Και θα σα πω και εσύ που να κάνω. Κύριε Τζερέκα, μπορώ. Εσύ το πρόεδρο. Εδώ ξέρετε για να φωνάζει το λέξη για ένα σχεδίο και το κύριο. Αυτά δεν αν το κατάλαβα καλά. Με 16 με 17 το παιχνίδι, κάθε σου μου 30 δεκάτου το 17 είχε μία αίτηση και λέει προ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακόπης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αίτηση 30 δεκάτου το 17. Όχι, πριν ένα μήνα. 30 δεκάτου το 17 η πρωτοκολλημένη αίτηση. Πριν 14 μέρες. Πριν 14 μέρες. Για να μην υπάρξει καμία ερμηνεία. Ότι οι κύριοι έχουν κάνει και νωρίτερα αίτηση την οποία έτσι δεν απάντησε ποτέ ο Δήμος. Την οποία την έτσι κάνει 22 δεκάτου. Μα με ρώτησε για το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριο Συνάδελφο. Σα παρακαλώ, λίγο να τελειώνω. Εγώ σα ακούω όλου. Δεν το είδα. Και διότι εδώ το αποκτήσιο αντίγραφο που υπογράφω με αριθμό ταυτότητα όλοι ήρθε 30 δεκάτου. Την προηγούμενη Τρίτη στέλνω πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Μία εβδομάδα πριν. Και το βάζω δεύτερο θέμα γιατί θεώρησε πως είναι σημαντικό. Τρεις. Μετά από 4 μέρες. Μετά από 4 μέρες θεώρησε.
λόγω αρμοδιότητας, και έτσι ήταν ο πάντα, και έτσι έκαναν. Έχω 12 χρόνια πειρα. Και σαν γραμματέας στη Νέα Σελίδα, στο διπλώνιο μου Ζωνιάδου, και σαν γραμματέας του κύριου Κυριακή, λόγω αρμοδιότητας, φόβουσα στον αρμόδιο επιχείρημα. Να πω κάτι. Δεν χρειαζόταν καμία εισήγηση. Ο τίτλος είναι σαφέστατος. Περί ετήσεως, περί συζήτηση και λήψη απόφασης επί ετήσεως παραγωγών λαϊκών αγορών. Τι πήγε μα είναι τα χαρακτηρισμένο από τους ίδιους τους εκπομπτές να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν σας φέρει μια ερώτηση να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή έγινε αυτό τα τυφέρεση, πρώτα να δημιουργήσει η ερώτηση από 30 βάρους. Αξιολογείται από τις υποτιμένες του Δημοτικού. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είναι υπογραφές και αυτό δεν σημαίνει. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Είναι αξιολογήσεις η υπηρεσία του αρμόδιος αντιδήμαρχος αξιολογεί. Εάν έπρεπε να δώσει λύση, θα ερχόταν εδώ με εισήγηση και θα έλεγε. Και επί της ετήσεως έχει δοθεί αυτή η λύση. Η αίτηση ήρθε σε άλλο φορέα. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αξιολογεί. Και ο Πρόεδρος έκανε εισηγή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Και δεν είχε πού η εισήγηση του. Δεν υπάρχει εισήγηση. Γιατί η λύση απόφαση. Ένα λεπτό θέμα που με συγχωρείς πάρα πολύ, καταχρηστικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, αγαπητέ Πρόεδρε. Στο προηγούμενο συμβούλιο πότε ήταν? Πριν από 12 χρόνια. Είχαμε το ίδιο ακριβώς θέμα, τι το έφερα σε συζήτηση. Αυτό σας λέει ο κ. Δημοτικός. Ότι έχει προηγηθεί. Καταλάβατε. Μην λέμε αρκετά. Είναι δεύτερη κυρία Μαργαρίτα, σε εσάς. Μην πάμε να παίξουμε πρωτόκολλα τη ζωή και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πήρε τότε. Δεν απευθυνόταν στο τέλο του ΔΣΣΜ. Απλά οι άνθρωποι μου δώσαν τη γνώμη, μου δώσαν την αίτηση. Το φέραμε. Το συζητήσαμε και εγώ. Το είπαμε και στην εισηγητή. Το είπαμε και στην εισηγητή. Κάποιο δεν βλέπει καλά από εσύ. Για να δείξω τα δίδα. Όπως είναι διαμάρτυρος του αντιμάρτυρος.
Ναι, για τον Δημάρχο λέμε, ψηφοφορία. Δεν έχει τίποτα, θα μετά, στη... τώρα θα διαπιστωθεί ο σύντροφος. Κύριε Πρόεδρε, αν συνεχίσετε αυτή την καθηγή. Λέει έως. Για να καταθείτε. Σας ευχαριστώ για τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, για τους λόγους αυτούς απευθύνανε προς τον κύριο Δήμαρχο του Δήμου Ακρακόμης την αποδίωτη κάθε 17 της διαμαρτυρία μας, η οποία καταγορήθηκε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμό 18-855-52 17. Προκειμένου να καταδείξουμε τα σφάλματα και τις παραλήψεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου που είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική μας ανάπτυξη και την επαγγελματική της ζωής. Μέχρι σήμερα ούτε μία απάντηση λάβαμε στην οργάνωσή μας, ούτε επιθήκαμε από τον κύριο Δήμαρχο να εκθέσουμε αναλυτικά το πρόβλημά μας, ενώ ούτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη 12η Δεκάτου 17 έγινε ζήτηση. Δεν μου λέει κύριε Νομικέ. Ο νόμος του Παλικράτη δεν γνωρίζει πάνω από 21 υπογραφές εισέρχεται υπογραφικά στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι ή όχι. Για να ξέρουμε τι είναι. Και να ξέρουν τι διαφορετικό σου είναι μέσα. Εσύ δεν το γνωρίζετε. Μου θα πίνει. Άρα και λοιπόν παραπράνει κάνουν κάποιοι άλλοι. Εγώ παραπράνει εδώ που απάντησα. Όχι εσεί κύριε Μέρα. Αλλά αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για στεφάνι και κυπελισμό. Όχι εσεί. Προσέξτε τώρα. Ενώ λέμε. Αυτό δεν σα φτάνει κανένα. Πάτε το λόγο στο μικρόφωνο και δεν θα συνεχίσει. Πρέπει
Προτείνω. Αυτά που λένε στο διαδάστημα. Προτείνω με κύριε Σούρα, αλλά προσέξτε για να εδώ, ό,τι είναι να διαγράψει η οικονομική ιστορική που σας λέτε και στην οποία δεν συμμετέχετε. Αλλά εγώ σας λέω, εγώ τι θα διαγράψω. Τα παράνομα που έχουν προβληθεί τέλη και προσαρτήσεις της Επιτροπής Παράνομας, δεν ρωτάτε τον κύριο Νομικό, από πότε διαγράφετε παράνομα με δεδομένα τέλη. Από παράνομα επιτροπή. Ήρθα γύρω το ξέφημα στον καθένα ξεχωριστά και στην ποιότητα ζωή και την οικονομική. Πάμε μια χαρά για να κάνει το λάθο. Η λύση είναι μία. Σα εξοδηγούμε να λύσετε το πρόβλημα με αυτά που συμφωνήσαμε, με τι υπηρεσίε του Δήμου, ανακαλώντα την άξη διαστάτω συνολική διαγραφή. Δεν μπορεί να το περνάνε τσαπαλό λοιπόν. Μην το μάθω, μην το κάνω, μην το ράνω, μην το μαζί. Έγινε ένα λάθο. Προσέξτε λέμε, δεν υπήρξε πρόθεση έγκριση του πρόθεσης. Δεν είναι κακό να πάρετε λάθος στο ερωτήριο. Διορθώσω το. Άλλο πιο αντός, μια έκαξη. Τελειώνεις. Με διαγραφή των προσαρτήσεων, με διασταύρωση κοινού και με άρση. Αυτό θα κατανοήσεις. Το ένα ένα. Και εξετάζουμε και τα λοιπά, δεν γίνεται. Αυτή είναι η πρόθεση. Και δεν οκ. Ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα. Σύμφωνα συμφωνώ με την άποψη του Δημάρχου. Θέλω να